Εστιάζουμε στην εταιρεία εξόρυξης χρυσού Newmont. Για τις μετοχές αυτές υπήρχε πάντα μια χαλαρή περίοδος τον μήνα Σεπτέμβριο. Αυτό φυσικά δεν σημαίνει ότι θα δούμε πιέσεις ή μια κατάρρευση για τις τιμές των εμπορευμάτων αυτό το Σεπτέμβριο, όπως επίσης και μεταβλητότητα. Μεταβλητότητα έχουμε σε περίοδους έντασης και αναταραχών. Η τάση φαίνεται καλή για το χρυσό και τις εταιρικές μετοχές χρυσού. Οι μετοχές που παρατηρώ είναι αυτές της Newmont, για την οποία σας ανέφερα ήδη. Οι μετοχές της έχουν κινηθεί σε υψηλά επίπεδα φέτος. Οι μετοχές μεταλλευτικών εταιριών παρουσίασαν μια αστάθεια και οι προσδοκίες μας για τη συνέχεια δεν είναι μεγάλες, σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα. Στόχος μας είναι να τοποθετηθούμε μακροπρόθεσμα, μιλώντας ειδικά για την εταιρεία Newmont. Έχει ένα σταθερό ανωδικό momentum από τον Ιούνιο, βρίσκεται στιτά πάνω από το μέσο όρο και ήδη έχει διασπάσει το σημείο που μας οδηγεί σε περαιτέρω άνοδο. Αυτό που σκεφτόμαστε είναι να αγοράσουμε τη μετοχή στα 27 δολάρια, με στόχο τα 29,50 δολάρια και χαμηλότερο επίπεδο απολειών στα 25,80 δολάρια.